Μπορεί ο Οκτώβριο και ο Νοέμβριο να είναι οι δύο κατεξοχήν μήνε για τη χορήγηση των αντιγρυπικών εμβολίων. Εν τούτη, αρκετοί είναι ακόμα και σήμερα οι πολίτε που συστηματικά αμελούν εμβολιαστούν για να προλάβουν την εποχική γρήπη. Το έχω ακούσει, αλλά δεν έχω. Το έχω αμελήσει, μάλλον. Κάθε χρόνο κάνω, ναι. Είναι αποτελεσματικό για μένα. Mm -hmm. ε, δεν μου δημιουργεί προβλήματα. Κάνω. Και πώ είναι, έχετε κάνει ήδη τώρα. Όχι, δεν έχω κάνει τώρα. Δεν έχω κάνει. Το έχω κάνει ήδη. Το κάνω κάθε χρόνο και το έχω κάνει ήδη τώρα. Η ιατρική κοινότητα επισημαίνει ότι η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματο στην Ελλάδα δείχνει ότι η δραστηριότητα τη εποχική γρήπη συνήθω αυξάνει τον Ιανουάριο και κορυφώνεται τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, όπου αρχίζει να παρουσιάζεται προοδευτική πτώση. Το εμβόλιο, λένε οι ειδικοί, μπορεί να αποτελέσει ασπίδα προστασία για όλου μα και δί για τι λεγόμενε ευπαθεί ομάδε του πληθυσμού. Κυρίω συνίσταται στι ομάδε υψηλού κινδύνου, δηλαδή σε ανθρώπου άνω των 60 ετών, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνοσυρότητες, έχουν άλλα προβλήματα υγείας όπως καρδιολογικά προβλήματα, σαχαρόδιαβήτη, καρκίνο ή άλλου είδους ανοσοκαταστολή. Δεν υπάρχει λόγος ε, είπα ότι η γρήπη πλέον έχει πάρει, πάρει μία μορφή εποχικής εξαρσίστερος πάντων. Τα σοβαρά κρούσματα ούτως ή άλλως δεν είναι πολλά. Δεν χρειάζεται λόγος πανικός για την γρήπη αυτή ε, όταν κάποιοι ε, από μία γρήπη ξέροντας, μην ξέροντας ακριβώς τι γρήπη είναι, όταν τα συμπτώματα είναι έντονα όσον αφορά τον πυρετό και τι επιπλοκέ από το αναπνευστικό σύστημα πρέπει να πηγαίνει στον οικογενειακό του γιατρό, ο οποίο θα θυμίζοντας του παράγοντε μπορεί να του δώσει αντιηγική αγωγή χωρί να χρειαστεί να κάνει διάγνωση εργαστηριακή η λιμοξιολόγο του νοσοκομείου Ρεθύμνου Ελένη Ιωαννίδου, πέρα από του πολίτε, καλεί και του ίδιου του επαγγελματίε υγεία να εμβολιαστούν. Συστήνεται σε όλου του επαγγελματίε υγεία για δύο λόγου. ο πρώτο είναι ότι είναι μια σπίδα, ασπίδα προστασίας για τους ασθενείς και ο δεύτερο είναι ότι οι ίδιοι βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο λόγω τη συνεχού έκθεση στον ιό. Παράλληλα, οι γιατροί εφιστούν την προσοχή των πολιτών, κάνοντα αναφορά στα μέτρα πρόληψη και αυτοπροστασία την περίοδο τη γρήπη. Και αυτό έχει να κάνει με την αναπνευστική υγιεινή που λέμε, δηλαδή όταν αρρωστήσουμε, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε χαρτομάντιλα και όχι μαντήλια, βήχουμε στην εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα, πλένουμε συνέχεια τα χέρια μα γιατί, όπω ξέρουμε, ο ιό μεταδίδεται με την χειραψία, με την επαφή στι επιφάνειε κλπ. Ο ασθενή δεν πρέπει να κάνει. Χρήση αντιγρυπικών φαρμάκων χωρί τη συμβουλή γιατρού. Διότι ε, κοινά κρυολογήματα με πυρετό, με κοινάχη και λίγο βήχα ε, είναι καθημερινότητα αυτή την περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, το αντιγρυπικό εμβόλιο, όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε υψηλό ποσοστό και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού τη γρήπη. Θυμίζουμε ότι το εμβόλιο συνταγογραφείται σε όλου του πολίτε, ασφαλισμένου και μη, καθώ επίση και στου δικαιούχου των βιβλιαρίων ανασφάλιση